Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, ζωντανά συντονισμένα εδώ στην Αλφα Τηλεόραση, δεύτερη μοίρα της σημερινής εκπομπής, και με πολύ μεγάλη χαρά καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παπανικολόπουλο, ο οποίος είναι βεβαίως, πρέπει να πούμε, υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος 1 Αποστρατεία, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα που έχουν να κάνουν και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και με το λιμενικό σώμα, φυσικά. Πώς είστε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Παπανικολόπουλο, τον Ραφαήλ, τον μαθητή του Τρίτου Γενικού Λυκείου της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά έχει λάβει μια μεγάλη διάκριση και θα συμμετέχει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δευτέρα Λυκείου πάει ο Ραφαήλ. Είναι ο γιος σου. Ναι. Να το πούμε και ο αυτό. Πέμπτος. Ο πέμπτος. Και τελευταίος. Ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο οποίος λοιπόν τη διάκριση έλαβε. Υπάρχει ένα επιστημονικό κοινοβούλιο, έτσι λέγεται. Είχε 5 θεματικές ενότητες και το καλοκαίρι θα γίνει στο Μάντσεστερ της Αγγλίας ο τελικός από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα θα συμμετέχουν 5 παιδιά λυκείων. Ένα από αυτά είναι και ο Ραφαήλ, ο οποίος ήταν σε θεματική ενότητα των βλαστοκυτάρων. Υπήρχαν 5 θεματικές ενότητες και τα 5 παιδιά είναι από το Λύκειο της Θάσου, από τον Πειραιά, από διάφορα λύκεια. Πώς του φάνηκε αυτή η διάκριση? Το χάρηκε, αλλά το πάλεψε κιόλας. Είναι ένας τομέας που θέλει να ασχοληθεί αύριο μετά. Ναι, θέλει, γιατί έχει σχέση, θέλει να πάει ιατρική, να δώσει ιατρική. Οι γονείς τι λένε? Οι γονείς, αφού θέλουν τα παιδιά, οι γονείς δεν μπορούν. Περήφανος όμως. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά προχωράνε. Καλά, δόξα. Να, όλα τα παιδιά του κόσμου να προχωράνε, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες και όλοι μας προβληματιζόμαστε. Και να μην φεύγουν έξω, να μένουν εδώ. Μακάρι, αλλά πολλές φορές τι να κάνεις. Και πότε θα φύγει, θα πάει στο Μάντσεστερ? Τον Ιούλιο, είναι 22 Ιουλίου, 24, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Οπότε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία κι εμείς έτσι από καρδιάς. Να σε καλά. Πώς θα γίνει κι αυτός ο μικρός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο όμως. Πάμε στο μεγάλο, ο οποίος έχει διαχειριστεί πολλές φορές και τις προσφυγικές ροές από το παρελθόν. Βέβαια, δεν είχαμε τόσες προσφυγικές ροές, πρέπει να πούμε, από το Αιγαίο ή στο Θρακικό Πέλαγος, κύριε Παπανικολόπουλε. Έτσι ακριβώς. Ήταν από το ποτάμι περισσότερο. Από το ποτάμι ακριβώς. Και από τον φράχτη, έτσι, στα σημεία εκείνα που κατασκευάστηκε μετά από το φράχτη. Βέβαια, υπήρχαν τα προβλήματα τότε των ναρκοπαιδείων που τα ζήσαμε κι αυτά. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι το ξέρουμε το ζήτημα εμείς εδώ στη Θράκη. Το έχουμε διαχειριστεί πολλές φορές, πολύ πιο νωρίς από όλους. Ωστόσο, βλέπουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα πλέον στα θαλάσσια σύνορά μας. Και μία μεγάλη ακινησία σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική πλευρά. Όχι επειδή δεν θέλει, επειδή δεν έχουμε καν τις υποδομές, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, το λιμενικό σώμα σχεδόν έχει αποδεκατιστεί σαν υποδομές. Δεν έχει πράγματα, δεν έχει υλικά, δεν έχει σκάφη. Έτσι ακριβώς είναι. Και το έχω πει και άλλες φορές ότι δυστυχώς το 1999, με ένα προεδρικό διάταγμα, τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων την πήρα το λιμενικό από το πολεμικό ναυτικό. Και χωρίς να πάρει και την αντίστοιχη υποδομή. Ίσως το θυμόσαστε κι εσείς και το θυμούνται και όλοι οι κάτοικοι εδώ της Αλεξανδρούπολης, που παλαιότερα ερχόταν τακτικά ένα αντιτορπιλικό, το οποίο έκανε το λεγόμενο ξηφία. Ξεκινούσε ένα αντιτορπιλικό από την Αλεξανδρούπολη και πήγαινε μέχρι τη Ρόδο, και ένα άλλο από τη Ρόδο και ερχόταν στην Αλεξανδρούπολη και συναντιόντουσαν εν πλώ. Και έμενε για μία-δύο μέρες να ξεκουραστεί το πλήρωμα. Αυτό το αντιτορπιλικό στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από πυραβλάκα το ή από άλλο μικρότερο σκάφος του πολεμικού ναυτικού και τελικά εξαφανίστηκαν τελείως. Και είναι αυτό που λέμε, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δυστυχώς υπήρχε ο φόβος για τυχόν κάποιον μετανάστη που θα ήθελε, όχι μετανάστη μόνο, και λαθρομετανάστη και πρόσφυγα, γιατί είχαμε από όλων των ειδών τα άτομα που μπαίνανε στην Ελλάδα, να υπάρχει ο φόβος και να μην έρχονται. Στη συνέχεια όμως, δυστυχώς, δεν μπορεί το λιμενικό 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή να τη φυλάξει. Είναι φύση αδύνατον. Θα μπορούσε αν είχε τις υποδομές. Θα μπορούσε αν είχε τις υποδομές. Έχει, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορεί, και δεν μπορούμε ως Ελλάδα να το κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί έχουμε αφήσει ένα τεράστιο πεδίο μετά ανοιχτό προς τον ΝΑΤΟ, προς την Τουρκία, προς όλα αυτά που γύρανε μετά. Να πω και κάτι άλλο για το οποίο είχαμε ασχοληθεί μόνο όταν ήταν στην επικαιρότητα ο πετρελαγωγός, το λεγόμενο VTS. Το VTS τι είναι? Είναι Vessel Traffic System. Είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης. Ναι. Ένα σύστημα όπως είναι δηλαδή ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου. Έτσι. Που ελέγχει και κατευθύνει και βλέπει τι γίνεται στον εναέριο χώρο. Είχαμε αυτό το VTS και λέγαμε να γίνει. Ξέρετε, έγινε στο Ιόνιο το 2000,
2003-2004 ξεκίνησε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες βέβαια και στον Αργοσαρονικό. Λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το VTS έγινε και στον Αργοσαρονικό. Εάν είχαμε αυτό το Vessel Traffic System στο Αιγαίο θα μπορούσαμε να ελέγχουμε και την κίνηση των πλοίων να μην έχουμε ατυχήματα και την κίνηση των μεταναστών και την κίνηση των απέναντι σκαφών πολεμικών και μη. Δηλαδή θα είχαμε μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται στο Αιγαίο. Αντιθέτως, η Τουρκία έχει VTS για το Αιγαίο, παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή το τι γίνεται στο Αιγαίο. Εμείς προτιμήσαμε να κάνουμε, δεν ξέρω με τι σκοπιμότητα, VTS στον Αργοσαρονικό και βέβαια καλώς έγινε γιατί ήταν τότε το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και κάναμε και στην Πάτρα για όλο το Ιόνιο. Εδώ δεν κάναμε. Το οποίο είναι το πιο βασικό όμως να γίνει εδώ. Ακριβώς. Έχει να κάνει και με τα σύνορα. Το είχαμε συζητήσει λίγο τότε με το θέμα των... του πετρελαιού που λέγαμε ότι θα έχουμε μια αυτό θαλάσσια κίνηση. Αυτό το σύστημα κίνηση. Λοιπόν θα μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε ποια είναι η κίνηση στα θαλάσσια σύνορα. Αν, ακόμα και το φουσκωτό θα το εντοπίζαμε. Τα πάντα θα τα εντοπίζαμε. Τα πάντα. Δυστυχώς αυτό το εγκαταλείψαμε. Και εγκαταλείψαμε από την άλλη πλευρά και στο λιμενικό σώμα τη φύλαξη όλων των θαλασσίων σύνορων. Δεν κάνουμε μόνο δηλαδή αστυνόμευση. Κάνουμε και αυτό που κάνει ο στρατός. Δεν φυλάει τα σύνορα. Mm-hmm. Τα εναέρια σύνορα που θα όταν και η Frontex γίνει... πλέον τα λοιπόν, φυλάει τα σύνορα. Ακριβώς. Ναι, η Frontex. Να πούμε και για τη Frontex. Η Frontex ήταν κάτι που μας ήρθε από το 2006. Δηλαδή έχει 10 χρόνια τώρα. Συμπληρώνει στα θαλάσσια... σύνορα τον έλεγχο 10 χρόνια η Frontex. Ήρθε το 2006 με ένα πρόγραμμα το λέγανε Ποσειδών. Και στη συνέχεια μετά από μερικά χρόνια ήρθε και στον Εύρο να βοηθήσει. Και τι να βοηθήσει, στην ουσία απλώς να καταγράφει. Κάποτε είχε πει ο Δήμαρχος κ. Πουλιλιός ότι λέει τι κάνει η Frontex. Απλώς καταγράφει. Δεν αποτρέπει. Δεν μπορεί να πει η Frontex τον άλλον φύγε ξαναγύρνε στην Τουρκία. Κανένας δεν αποτρέπει. Κανένας δεν αποτρέπει. Ή όταν έρχονται πάλι και στη θάλασσα. Βάζει μια μαχαιριά στο φουσκωτό για να βουλιάξει, οπότε βρίσκεται σε κίνδυνο και αναγκάζεσαι εσύ σαν λιμενικό ή οποιοδήποτε βρεθεί δίπλα του, όπως έγινε και εδώ και σε εμάς δύο φορές ο Καραβέτης που βγήκε έξω στην Σαμοθράκη και βρήκε τους άλλους σε κίνδυνο, τι θα τους κάνει, θα τους αφήσει να πνιγούν, τους πάρεις. Οπότε όλα αυτά τα εκμεταλλεύονται και μας λένε δήθεν για το ΝΑΤΟ. Τι να κάνει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ με τα τεράστια εκείνα θηρία, τα σκάφη να περιπολεί ανάμεσα στην ΚΟ και στις μικρασιατικές ακτές ή στη Μυτιλίνη, στο Αϊβαλία και στο Δικελή απέναντι. Εκεί ούτε τα μικρά τα σκάφη δεν μπορούν να κινηθούν. Εάν έρθει το ΝΑΤΟ, αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά. Μα ήρθε το ΝΑΤΟ. Ήρθε το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ εγώ εκτιμώ ότι ήρθε επειδή το θέλησε η Τουρκία για να έχει λόγο στο Αιγαίο. Διότι το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι το 1952. Μπήκαν μαζί στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα και η Τουρκία. Συνεπώς θεωρούμεθα σύμμαχοι, θεωρούμεθα λοιπόν ότι μπορούμε να κινούμεθα σε ένα κοινό πεδίο. Αυτό θέλουν και οι Τούρκοι. Το Αιγαίο να το έχουμε κοινό πεδίο δράσης. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι το 70% του Αιγαίου με τα 6 ναυτικά μίλια που έχουμε και δεν μιλάμε για τα 12 που αποτελούν κάζους μπέλι αιτία πολέμου για την Τουρκία και με τα 6 ναυτικά μίλια που έχουμε είναι γύρω στα 65-70% του Αιγαίου το έχουμε εμείς, πλήρη κυριαρχία. Οι Τούρκοι δεν το τιμούν αυτό, δεν το δέχονται, παραβιάζουν όλες τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Πράγμα που τι σημαίνει ουσιαστικά για μας εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή υπάρχει ζήτημα κυριαρχικής. Καταρχήν, το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους σκοπιμότητες, το έχουμε αντιληφθεί νομίζω και από τη στιγμή που εμφανίστηκε και το ΝΑΤΟ, όλοι αυτό σκεφτήκαμε νομίζω. Τι σημαίνει όμως αυτό για μας, καταρχήν, εμείς θα έχουμε δικαίωμα επέμβασης στα δικά μας ύδατα. Καταρχάς, να πούμε για το ΝΑΤΟ που θέσατε πάλι το θέμα του ΝΑΤΟ. Μα το ΝΑΤΟ και το 1974 που έκανε εισβολή η Τουρκία στην Κύπρο δεν έκανε τίποτα και το 1996 που πάλι εισβολή έκανε σε ελληνικές βραχονισίδες η Τουρκία στα Ήμια πάλι δεν έκανε τίποτα και τώρα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα και να παραβιάσει η Τουρκία τα δικά μας χωρικά ύδατα. Νομίζω ότι σκοπός της Τουρκίας είναι η συνδιαχείριση ή η διχοτόμηση του Αιγαίου. Όποιο και από τα δύο κερδίσει, κέρδωσαν για την Τουρκία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει γύρω στο 1% του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου σαν δική της επικράτεια με τα 6 ναυτικά μίλια. Εάν εμείς θα πάμε στα 12, εμείς σχεδόν διπλασιάζουμε, ενώ αυτή θα πάει στο 10% περίπου. Πάλι δεν έχει κέρδος. Γι' αυτό έχει σαν αιτία πολέμου τα 12 ναυτικά μίλια, γιατί ενώ εμείς διπλασιάζουμε
τα χωρικά μας ύδατα και διπλασιάζουμε, όταν λέμε χωρικά ύδατα, εννοούμε επικράτεια, γιατί αυτό που κάνεις στα χωρικά σου ύδατα είναι ό,τι κάνεις στην ξηρά. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για όζο, ούτε για υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε για χωρικά ύδατα, είναι μια επέκταση της ξηράς, τα χωρικά ύδατα. Εν τω μεταξύ, έχουν μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα προσφυγικές ροές από τα νησιά, στα νησιά μάλλον. Τώρα κατά δύο μέρες από ό,τι παρακολουθώ και εγώ έχουν μειωθεί. Πριν μέχρι να μπει η συμφωνία, δηλαδή τώρα μιλάμε, κοντεύουμε να συμπληρώσουμε χρόνο. Από πέρσι την άνοιξη, φέτος πάμε τώρα για το καλοκαίρι του 2016, οι προσφυγικές ροές ήταν συνεχόμενες. Μερικές φορές η Τουρκία σκόπιμα, όταν έλεγε ότι θα κάνουμε μια συμφωνία, τις μείωνε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κλειδί στις προσφυγικές ροές, μεταναστευτικές ροές όπως θέλετε, πέσετες, το έχει η Τουρκία. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ελέγξει αυτή. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλα κυκλώματα, μεγάλα συμφέροντα και δυστυχώς και με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Γενικότερα, η πιο σωστή λύση ποια θα ήταν? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και να βγούμε και εμείς έξω, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να περισυλλέξουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στις βάρκες. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους πούμε πηγαίνετε πίσω ή να τους στείλουμε πίσω, δεν είναι? Ναι, δεν μπορείς. Όταν ο άλλος κινδυνεύει. Θεωρείτε ότι είναι σε κίνδυνο. Έτσι ακριβώς. Θεωρείτε ότι είναι σε κίνδυνο. Άρα η λύση είναι πράγματι να ελέγχονται τα τουρκικά παράλια. Μήπως ήταν αυτή η ενδεδειγμένη λύση? Και να τηρούνται οι συμφωνίες. Διότι σας είπα, από το 2000 έκανε την πρώτη συμφωνία ο Ισμαήλ Τζεμ και ο Γιώργος Παπανδρέος σαν υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια έγιναν νόμοι του κράτους και το 2001 και το 2002 και ουδέποτε τηρήθηκαν αυτές οι συμφωνίες. Και μάλιστα είχαν καθοριστεί και συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή για την επαναπροώθηση την αεροπορική είχαν επιλεγεί με νόμο δύο αεροδρόμια, το Ατατούρκ και το Ελευθέριος Βενιζέλος. Για τις θαλάσσιες επανεισδοχές είχαν επιλεγεί η Σμύρνη από πλευράς Τουρκίας και η Ρόδος από ελληνικής πλευράς. Για τις κερσαίες παραπροωθήσεις είχαν επιλεγεί τα Ύψαλα και η Κήπη. Ήταν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά ουδέποτε τηρήθηκαν. Και τώρα καμιά φορά ακούμε, λέει, φύγανε 10 ή φύγανε 50 ή επαναπροωθήθηκαν 100. Ναι. Μα όταν έρχονται χιλιάδες κάθε μέρα, αυτό είναι ψηλό στάχυρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν πράγματι να ενδυναμωθούν οι υπηρεσίες οι ελληνικές και το λιμενικό σώμα φυσικά, έτσι, δηλαδή κυρίως να ενδυναμωθούν αυτά. Οπωσδήποτε να ενδυναμωθεί το λιμενικό, να γίνει το BTS και στο Αιγαίο και από εκεί και μετά να πιεθεί η Τουρκία από τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δυστυχώς την χαϊδεύουν, να εφαρμόσει συμφωνίες. Αυτά που υπογράφουμε, αυτά να γίνονται. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται. Mm-hmm. Μάλιστα. Μεγάλο το ζήτημα και θα έχουμε δυνατότητα να δούμε ακόμα περισσότερο. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά πάντως για αυτήν την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Και ευελπιστώ να μην δούμε χειρότερα. Δεν ξέρω τι να περιμένουμε κιόλας από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η συμφωνία κάποια στιγμή στο δειλά-δειλά θα αρχίσει να τηρείται, διότι δεν είναι απλώς μια συμφωνία όπως ήταν η προηγούμενη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά είναι μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Τουρκία. Η οποία βεβαίως Τουρκία πρέπει να πούμε ότι κάνει σκληρό ανατολικό παζάρι αυτή τη συμφωνία. Και είναι στο αίμα του. Γι' αυτό λέμε ανατολικό παζάρι, είναι στο αίμα του. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την πολύ μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της 25ης Μαρτίου από το Μουσικολογραφικό Αρχείο ο Χρόνης Αϊδονίδης σε συνεργασία με εξαιρετικές πραγματικά χοροδίες. Θα έχουμε δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα. Ολόκληρη ωστόσο η εκδήλωση θα προγραμματιστεί και θα προβληθεί εντός του προγράμματος Αλφα Τηλεόρασης τις επόμενες ημέρες. Θα σας το επικοινωνήσουμε βεβαίως και εμείς μέσω σχετικών τρέιλερ για να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη, γιατί μιλούμε για μια εξαιρετική συναυλία με εξαιρετικούς τραγουδοποιούς και καλλιτέχνες. Το μουσείο βεβαίως μουσικολογραφικής μάλλον παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης, όλοι εκεί πέρα οι μαθητές, από τον πρώτο μαθητή του μεγάλου δασκάλου της παραδοσιακής μουσικής μέχρι και τον τελευταίο, βρέθηκαν εκεί, βρέθηκε εκεί ο ίδιος και θα έχετε δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε όλα εδώ και στην Αλφα Τηλεόραση. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, θα κλείσουμε με αυτά τα αποσπάσματα.